Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την 12η αγωνιστική της Development League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Toyman και Yugoplastica. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 4-7, μισόβαθμες. Τώρα θα έρθει η πρώτη πόντι μετά από ωραία δημιουργία από τον Καλά. Πρώτη πόντι θα έρθει για τους Toyman. Ελπίζουμε η ζωή σας να είναι ήδη καλή και να γίνει έστω και λίγο καλύτερη με την αναμέτρηση που παρακολουθούμε. Τώρα υπάρχει το πρώτο λάθος για την ομάδα της Yugoplastica. Η Γκάναρος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Οι δύο ομάδες έχουν αρκετά χώρο ώστε απόψε. Η Yugoplastica έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους και το Toyman μόλις 6. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν διαχείριση δυνάμεων και διαχείριση φάουλ, αν δεν θέλουν να απειληθούν να μείνουν με ακόμα λιγότερους παίκτες. Υπάρχει παραλίγο κλέψιμο και deflection στην κορυφή. Το Λαρσένι jump shoot είναι εύστοχο. Νίκου, Γιάνναρος, θα πάρει ο Νίκου, σούτ για 3, ήταν μαρκαρισμένο, άστοχος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Από τον Παπανταμού, 2-4. Σαρακαλής, θα πάρει την μπάλα. Έχει βρεθεί ελεύθερος πίσω από το σκρίν, δεν θα πάρει το τρίποντο, του καλάς. Θέλουν να ψάξουν μια πάσα μέσα στη ρακέτα, τη βρήκε σε δεύτερο χρόνο και μετά από μία προσποίηση θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για 2 ακόμα πόντους. Ο Λαμψίδης πάει μέχρι μέσα, αποφασιστικότατα πέρασε και του καλά, δεν κατάφερε να αφήσει αυτό την μπάλα στο καλάθι. Από πατά μου, 2-6, τρίπλου σκορ του Σαν Καρίνα. Σαγκαλής για 3, είναι άστοχος, μόνο ταμπλό και σίδερο. Βαρκούμα. Τζαμψούτ είναι άστοχο, υπάρχει ξανά επιθετικό rebound στη γωνία τώρα η μπάλα. Νίκου, ένα running floater μπροστά στο απλωμένο και είναι καλά, δεν θα τον δικαιώσει. Έχει χτυπήσει λίγο, ας αφήσουμε να είναι όλα καλά. Τσουκαλής. Τσουκαλάς στη γωνία, δεν θα έρθει βοήθεια πάνω του σε πρώτη φάση. Θα δώσει ξανά την μπάσα στον άλλο ψηλό, στο Λαμψίδη. Jump shoot είναι άστοχο, η μπάλα κυκλοφόρησε, αλλά το καλάθι δεν ήρθε αυτή τη φορά. 2-6 παραμένει. Αρσένης για 3, Γιάννης βρέθηκε ελεύθερος, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound παρά την προσπάθεια του Νίκου. Κέντρος κάθεται στον πάγκο. Άστοχο για μία ακόμα φορά. Αυτή τη φορά δεν κυκλοφόρησε ιδιαίτερα η μπάλα του Toyman. Και τώρα η Yugoplastica έχει κατοχή. Είχε βρεθεί αμυγός ελεύθερος μέσα στη ρακέτα. Δεν πήρε το δίποντο. Έδωσε ο Αρσένης εκεί που ήταν ο Κεσίδης, αλλά αυτός αστόχησε για 3. Είναι με αρκετά χαμηλό τέμπο σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Θα καλείς. Πίσω του ήταν ο μισός, δεν κατάφερε να του πάρει την μπάλα. Υπάρχει κλέψιμο, δεν κατάφερε να του πάρει την μπάλα. Του δώσει την μπάσα δηλαδή, δεν του την έδωσε. Για να ρωτήσω. Στο πια 3 βρέθηκε συντηρητικά ελεύθερος, η μπάλα μπήκε και βγήκε όμως από το τρίποδο του Παπαδάμου. Κινίδης. Καλή σουτ για 3, νομίζω ότι θα έπρεπε να του καλά. Δεν το πήρε τελικά. Θα δώσει ξανά την μπάλα στον Λαμψίδη, ο οποίος θα στοχίσει. Υπάρχει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Αποτελούστο, ωραία. Πάσα στον Λαμψίδη, ο οποίος παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα τη συγκρατήσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μάλιστα. Έχουμε δει πολλές φορές τον Τσουκαλά να τροφοδοτεί τον Λαμψίδη. Δύο ψηλοί να συνεργάζονται. Προφανώς πρόκειται για οδηγία εκ των έσω. Ή αν όχι για οδηγία, για κάτι για το οποίο έχουν συνεννοηθεί οι δύο. Έχει γίνει πολλές φορές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να πρόκειται περί σύμφωσης.
Τώρα θα υπάρξει επαναφορά. Αρσένης θα ξαναπάρει την μπάλα. Η μπάλα κυκλοφόρησε, πήγε και μέσα στη ρακέτα. Μια ρηψοκίνδυνη πάσα στα 8 δευτερόλεπτα θα συγκρατήσει τον Παπαδάμου. Υπάρχει σφύριγμα. Φαουλ που έχει κρατήσει στον... Μουστό. Σου διατηρήσει, είχε βρεθεί ελεύθερος, τώρα θα έχει στοχίσει. Και το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι θα έρθει από τον Γιαννάρο από τη γωνία. Δεν δύο τα φαουλ σε αυτή την πρώτη περίοδο, ο Λογκινίδης. Θα αφήσει να ζητήσει και θα πάρει την μπάλα στα 14 δευτερόλεπτα. Τσουκαλάς θα δώσει ένα κάτι σαν screen. Θα ξαναπάρει την μπάλα στα 9. Θα είναι μέσα, Τσουκαλάς θα πάρει την μπάλα στη γωνία. Πήγε να βγάλει ωραία πάσα και την έβγαλε. Θα καταφέρει να σκητήσει ο Τσουκαλάς στα 2 δευτερόλεπτα. Έχει βρεθεί ελεύθερος ο Διατρής. Είναι άστοχος, έχει βρεθεί ελεύθερος. Μπορούσε να κάνει το buzzer beater, αλλά δεν το έκανε. Θα σύνδεσαι μια μακρινή πάσα. Θα θέλει να ρίξει το τέμπο ο Τσουκαλάς. Τώρα έχει το Λογκινίδη απέναντί του. Ωραίο pick and roll. Πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Παπαδάμου, πήρε την πολύ ωραία πάσα του Νίκου. Δύο παίκτες συνεργάστηκαν καλά και ήρθε στα δύο πόντι, θα εκτελέσει πολύ μετά το time out ο Παπαδάμου. Εδώ είμαστε, δεν το ξεχνάμε. 7-8 λοιπόν, το τελευταίο pick and roll που έστησαν οι δύο πρώην αυτοτέντες παίκτες. Ήταν αρκετά κοντά, αλλά κατάφεραν να το βγάλουν. Παρά το γεγονός ότι τα spacings μεταξύ τους δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο 4-31 της πρώτης περίοδου. Επιστροφή στη Sonic Arena, έχουμε μείνει στο σημείο στο οποίο εκτελούσε την βολή που δικαιούτανε. Ο Παπαδάμου, ο οποίος θα στοχίσει όμως. Άρχισε αμυντικό rebound από τον Τζουκαλά, το ρόλο Γκινίδης. Θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Γκινίδης, ο οποίος όπως φαίνεται είναι ο φυσικός guard που προκύπτει στο σχήμα που έχουν οι τόιμεν αυτή τη στιγμή. Ωραία πάσα από τον Τζουκαλά. Στον... Κέντρο, ο οποίος θα αστοχίσει στο τρίποντο. Η μπάλα θα βγει εκτός και είναι για... Τους τόιμεν. Έχασε την μπάλα από τα χέρια του ο Παπαδάμου. Λάθος για γιουγκοπλάστικα. Ο Παπαδάμου έχασε την βολή, τώρα έχασε την μπάλα για να δούμε αν θα επηρεαστεί η ψυχολογία του. Γιατί κάποια πράγματα με τα σκαμπανεβάσματα σε ψυχολογία παιχτών μπορεί να αποτελέσουν παράγοντα χικ. Ειδικά όταν οι δύο ομάδες έχουν τόσο λίγους παίκτες στη διάθεσή τους. Το Γκινίδης θα γυρίσει, ωραία προσπάθεια. Πάμε τώρα στα σημαντικά. Ποιος θα κατεβάσει την μπάλα από το σίδερο. Place your bets. Οκ. Πέντε δεύτερη. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Το Γκινίδης στάθηκε στον αέρα. Για να επιστρέψουμε λίγο στα μπασκετικά. Το Γκινίδης στάθηκε στον αέρα, αλλά δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Πολύ ωραία κίνηση. Reverse. Μέχρι μέσα πάει να κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά δεν το καταφέρνει ούτε ο Παπαδάμου. Σου πια τρεις. Είναι άστοχο από τον ίδιο. Κέντρος. Κάνει μια προσπίση ότι θα πασάρει. Τελικά δεν θα πάει για το layup, θα πασάρει. Αλλά όχι εκεί που πρωτίστως έκανε την προσπίση. Μούστος έχει... κερδίσει δύο βολές. Έχει θεωθεί στον Νίκου. Είναι άστοχος στην πρώτη, 7-8 παραμένει. Όχι και στη δεύτερη, στη δεύτερη. Φαίνεται η κόρνα με έκανε λίγο πιο ενθουσιασμένο. Υπάρχει η αλλαγή για την ομάδα της Γιουγκοπλάστικα. Θα περάσει στον πάγκο τώρα ο Νίκου. Ο καπετάνιος θα περάσει στη θέση του για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο απόψε. Ο ένας εκ των ρεφτα λέει λίγο με τον Φυσίδη. Αρσένης θα κατεβάσει μπάλα. Ο καπετάνιος υπάρχει με βήματα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Πήγε να αποστάρει τον Τζουκαλά, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον match-up που προκύπτει.
και του καλά. Στην επίθεση μέχρι στιγμή τον έχουμε δει περισσότερο ως playmaker, playmaker ρακέτα, αν θέλετε. Κέντρο θα αφήσει σε ένα τρίποντο, υπάρχει μάχη για το rebound. Δεν θα βγει κανένα άμεσο νικητή. Η μπάλα είναι εκτός για την γιουγκοπλάστικα. Ζένης θα κατεβάσει μία ακόμα επίθεση. Έχουμε περάσει τα τελευταία 3 λεπτά της πρώτης περίοδου. Παπαδάμου. Ζένης. Τον Παπαδάμου πιο αποφασιστικά αυτή τη φορά. Πάει για το ανάποδο layup. Είχε και τον Μούστα απέναντί του, όσο πέρασε τον Τσουκαλά τον έπαιξε στα πόδια. Αστόχησε. Στραγαλής. Από εκεί που έχει πάρει αρκετά τρίποντα είναι άσχημο σε ένα ακόμα Τσουκαλά. Και εσύ δεν θα συγκρατήσει την μπάλα που ήταν λίγο πιο δυνατή πάσα από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Γιάνναρος. Σου διατρίσε, ενώ άλλαξε με τον Αρσένη. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά από τη γωνία. Έχει τη θέση σου, φωνάζει ο Βαλκούμας από τον πάγκο. 19. Μπροστά και κοπλάστηκα με έναν πόντο κέντρος. Ψάχνει την πάσα, την βρήκε στον Τουκαλά, ο οποίος αποστάρει αυτή τη φορά. Θα γυρίσει, θα κερδίσει τελικά τον Παπαδάμου. 10-11. Ενδεχομένως να διαβάζει σκέψεις του Τουκαλά και να διάβασε το τι είπα. Ότι δεν ποστάρει συχνά και είπε να με βγάλει ψεύτη. Ισίδης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος και στόχησε σε ένα jump shoot. 12-11. Γινίδης. Κέντρος δεν βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποντο. Θα το πάρει, είναι μαρκαρισμένος τώρα. Στροκαλής, τώρα βρέθηκε ξανά ελεύθερος, τώρα θα το πάρει ο κέντρος, θα στοχίσει. Ο Λογκινίδης μάχεται για το επιθετικό rebound, δεν θα το καταφέρει, η μπάλα είναι εκτός. Και του το είμαι. Τσουκαλάς, στη γωνία. Στροκαλής. Πάρει κάτι στο screen, θα του ξαναδώσει την μπάλα. Σε 7 δευτερόλεπτα. Κοντά στο καπετάνιο ο Τσουκαλάς θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ από τον καπετάνιο, ο οποίος του έπαιξε καλή άμυνα. Υπέπεσε στο φάουλ τελικά. Φάουλ πριν για 2 βολές. Άστοχος την πρώτη βολή ο Τσουκαλάς. Μία ακόμα. Άστοχος και στη δεύτερη, δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Πράγμα που σημαίνει γρήγορη επιστροφή για τους Toymen στην άμυνα. Καπετάνιος έχει τον Στραγαλή απέναντί του, ο οποίος προσπάθησε να του κάνει το foul. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Πω, πολύ ωραίο play. Τελικός αποδέκτης του Παπαδάμου. Την πάσα από τον Αρσένη, πολύ ωραία. 14-11, έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. 2-3 τα ομαδικά φάουλ. Λογκινίδης πίσω από το screen δεν πήρε το τρίποντο. Για να πάρει μια πολύ ωραία σκαστή πάσα από τον Τσουκαλά. Υπήρχε deflection, αλλά πήγε ξανά σε αυτόν. Πάει μέχρι μέσα στο καλή. Είναι ένα πολύ δύσκολο running floater, δεν θα το δικαιώσει. Ασένης. Ασένης Παπαδάμου πάει μέχρι μέσα και πέρασε και τον Τσουκαλά. Δεν κατάφερε να στοχίσει, θα βάζει με τον εαυτό του. Λογκινίδης. Πρακτικά όλη η επίθεση για τους Toymen. Υπάρχει ελάχιστη απόκριση, μόνο πλήση μερικά δέκατα, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ των δύο χρονομέτρων του Λογκινίδης. Έχουμε φάουλ που αναγκυμακούδησε από τον μπάγκο τον γιουγκοπλάστικα. Στον διατρής πίσω από το screen, είναι εύστοχος, το πήρε και ευστόχησε αυτή τη φορά ο Λογκινίδης. Buzzer beater. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος, ένα παιχνίδι με αρκετά χαμηλό τέμπο. Οι δύο ομάδες είναι ισόρροπες με τη συμπλήρωση 10 αγωνιστικών λεπτών στους 14 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Πολύ σε εκεί το πλάνο. Χτύψα τον αγώνα μου στο ταμπλό, στο table. Anyways, η πρώτη κατοχή είναι για τους Toymen με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Οι οποίοι στάλθηκαν στους 14 πόντους ενεργητικού επίσης με ένα τρίποντο του Λογκινίδη, ο οποίος δεν θα πάρει το τρίποντο αυτή τη φορά, μη έχοντας συγκεκριμένη ταχύτητα από το προηγούμενο που σκόραρε.
buzzer beater της πρώτης περίοδου. Κέντρος στα 5 δευτερόλεπτα, έχει δώσει το κυσίδα απέναντί του. Πάει ανάμεσα από 2, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα δικαιωθεί. 14-16. Σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ, τρέχουν ένα δικό του σερί 5-0. Το ημένα από το 14-11 στο 14-16. Σουτ για 3 από το κυσίδι, είναι εύστοχος από τη γωνία. Όχι ακριβώς ελεύθερος, καταφέρει να διακόψει αυτό το προαναφερθέν σερί. 17-16. Το ντέρμπι καλά κρατήσει τη Sonic Arena. Κέντρος. Έχει θέμα τον πάγκο. Το Κινίδης σου για 2 είναι εύστοχος. Στρακαλής έχει καθίσει στον πάγκο. Στο ημένι, οι οποίοι υπερθυμίζουμε έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Έναντι 7. Λιγοπλάστηκα. Jump shoot από το 6. Στον δεύτερο βολόν με ταμπλό είχε αργήσει να πάει ο Τσουκαλάς πάνω στον Νίκο και τον τιμώρησε. Δεκαεννέα-δεκαοκτώ. Λογκινίδης. Εγώ δώσω και εσύ δεν πέναντί του. Κέντρος. Πάρει ένα σκρίνι και ανέβηκε ο Μούστος, την πήρε τελικά από τον Ραμψίδη. Μούστος θα πάρει την πρώτη τώρα την μπάλα. Λογκινίδης έχει βρεθεί στη γωνία. Στα 4 δευτερόλεπτα θα περάσει, θα μπει μέσα στη ρακέτα. Τσουκαλάς έχει βρεθεί ελεύθερος. Πήγε να κάνει μια πάσα, δεν είχε αντιληφθεί. Έχω την εντύπωση ότι τελείωνε ο χρόνος και τώρα έχουν βγει 3 εναντίον 2. Νίκο θα πάρει την μπάλα, ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Για 3, είναι εύστοχος και πάλι ο Κεσίδης. Το ίδιο σημείο που ευστόχησε προηγουμένως. Ευστοχή και πάλι παίρνοντας την ωραία πάσα πίσω από την πλάτη του Νίκου. Στέλνει τη διαφορά στους 4 υπέρ της ομάδας του. 22-18. Ο Γινίδης έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να πάρει το διάδρομο. Στο για 3 κέντρος είναι άστοχος. Πάει να στηθεί ένας χορός τριπόντων, έχω την εντύπωση, στη Sonic Arena. Γιάνναρος. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει ο Νίκος μέσα στον ελεύθερο, καθώς νόμιζε και Σίδη. Ο Λογκινίδης παραμόνευε και όχι μόνο παραμόνευε, θα κάνει ένα coast to coast και θα δώσει την μπάλα στον Μούστο για 2 πόντους. Φιλοκρεμαστή πάσα, ωραία. Το παιχνίδι έχει αρχίσει να αποκτά κάποιες πίθες. Και Σίδη σου για 3 από την απέναντι γωνία. Άστοχος αυτή τη φορά. Ο Λαμψίδης ήταν αυτός που τον μάρκαρε σε αυτή τη φάση. Κέντρο σου για 3, έχοντας ξεφορτωθεί το προσωπικό του αντίπαλο. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Νίκο. Ξυλοκρεμαστή πάσα θα συγκρατήσει ο Γιάνναρος, πάει μέχρι μέσα. Ξεπέρασε το Λογκινίδη, ήταν πιο γρήγορο, σε καλύτερη, σε πιο πλεονεκτική για αυτόν θέση. 24-20. Κέντρος. Μουστός. Λαμψίδης έχει βρεθεί σε μια κάπως άβολη θέση. Θα δώσει ξανά στο κέντρο. Στα 4 δευτερόλεπτα αυτός πάει μέχρι μέσα. Μέσα θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Λαμψίδη. Τώρα να ακούστηκε καθώς είχε αργήσει λίγο να ανανεωθεί ο χρόνος. Ανανεώθηκε προφανώς αφού το σουτ είχε βρει στο σίδερο. 24-22. Έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν θα πάρει το τρίποντο ο Αρσένης. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό με αρκετούς παίκτες και από τις δύο ομάδες. Θα το πάρει σε δεύτερο χρόνο καθώς παίκτης δεν πήγε πάνω του. Ήταν σαν να το ζήτησε η άμυνα των Τόιμεν και τιμωρήθηκε. 27-22. Γινίδης, πάμε λίγο να κλείσουμε την άμυνα λίγο, θα καλύσει από τον πάγκο. Κέντρος, έχει ρίξει από τον πάγκο. Έχει προσφέρει πράγματα, Νόλουκ πάσα. Δεν θα συγκρατήσει τελικά ο Μούστος, μπάλα θα βγει εκτός και είναι... Γιατί γιουκοπλάστηκα, διαφωνεί ο Μούστος για αυτή την απόφαση. Λίγου, έχει σηκωθεί και... Πάντα τώρα ο Νιάνναρος θα γυρίσει. Για 3 από τη γωνία είναι άστοχος. Ο Αρσένης. Ο Νιάνναρος έχει σηκωθεί, θα κάτσει στον πάγκο. Έχει περάσει ο Παλκούμας στη θέση του. Θα πάρει αρκετή ώρα, κέντρος. Τώρα είναι στο συν 5. Για να βγάλει μια ωραία πάσα ο Τσουκαλάς, μετά από την φλέξη θα πάει πάλι σε συμπαίκτη του στον κέντρο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και κερδίζει όλη τη ρακέτα και τη βοήθεια που πήγε πάνω του. 27-24. Πήγανε να αρχίσουν να ξεφεύγουν σιγά σιγά οι λογοπλάστικα. Μια αποφασιστική τρίπλα απορρόφησε τη δύναμη που το ασκήθηκε από τον Τσουκαλά ο Νίκο, αλλά δεν κατάφερε να ευστοχίσει. 27-24 διαφορά στο τρίποντο, ο Λογκινίδης. Έχοντας τον Κεσίδη απέναντί του. Κεσίδης, ο οποίος είναι αρκετά ψηλός για γκάρντ στο συγκεκριμένο match-up, είναι εύστοχος στο
jump shoot που πήρε ο Λογκινίδης, έχοντας βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της... Το τελευταίο πεντάλεπτο, διορθώνω, όχι το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί ο Κεσίδης! Μετά από μια προσπίση για τρίποντο, θα κοπεί από τον Λαμψίδη. Εξής να σημειωθεί ότι... Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Άλλο ένα indicator ότι το παιχνίδι Ray, Λαμψίδης. Έχοντας τον Νίκο απέναντί τους, θα δώσει την πάσα εκεί που ήταν ο Τσουκαλάς, αλλά αυτή θα βγει εκτός. Πολύ όμορφο παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο. Μούστος. Κέντρο στο ένα δευτερόλεπτο από πάρα πολύ μακριά. Παραλίγο να μπει ο... Αν έμπαινε αυτό θα ήταν φάση για highlight σίγουρα. Νίκου. Βαλκούμας, θέλουν να τρέξουν οι Ιουγκοπλάστικα, παραλίγο να χάσουν Βαλκούμας, jump shoot για δύο πόντους από τη γωνία, είναι άστοχο από την Κεσίδη. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound, θα συγκρατήσει τελικά από γραμμού. Έχει βρεθεί στη γωνία, κοιτάει το χρονόμετρο για την επίθεση της ομάδας του στα 6 δευτερόλεπτα. Βαλκούμας, jump shoot, όχι, πήγε να βγάλει μια πάσα στην Κεσίδη, μέχρι και εγώ μπερδεύτηκα. Δεν είμαι μέσα στο παρκέ, πάει μέχρι μέσα, θα αστοχήσει, το ασκήθηκε πίεση. Στο Μπούς, το οποίος διαμαρτύρεται στο ρεφ. Έχει λάβει μια προειδοποίηση. 5-2-4 τώρα. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης, έχει βρεθεί. Είναι ο Αρσένης, ο διατρής είναι άστοχος. Μούστος θα πάρει το rebound. Κέντρος. Είναι αρκετά ψηλό σχήμα τώρα η Τόιμεν. Πάει μέχρι μέσα ο κέντρος. Έφτασε καλή άμυνα ο Παπαδάμου. Να κατεβάσει την μπάλα τώρα. Πάει ανάμεσα από δύο. Όχι ακριβώς ανάμεσα, αλλά απέναντι σε δύο ναντελές. Θα κερδίσει το φάουλ που έχει χρειαστεί στον Τσουκαλά, έχοντας περάσει και τον Λαμψίδη. Θα πατάμε στις βολές λοιπόν. Έχοντας 3-25 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το πρώτο φάουλ της δεύτερης περίοδου μόλις είδαμε. Έστοχος στην πρώτη βολή ο Παπαδάμου. 28-26. Και στόχος και στη δεύτερη, 29-26, διαφορά εκ νέου στο τρίποντο. Λογκινίδης σε μια επίθεση με πιο χαμηλό τέμπο. Από ό,τι έχουμε δει στις τελευταίες φάσεις. Άμυνα ζώνης τώρα για την ομάδα του Γκοπλάστικα. Τσουκαλάς έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Δεν έδωσε στον κέντρο ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα δώσει το Λογκινίδη στα 8 δευτερόλεπτα. Στο δια 3, είναι άστοχος ο Αρσένης, δεν πήγαινε να το κάνει κάποιον μπλοκ να το πάρει από δίση με τον οποιοδήποτε τρόπο. Υπάρχει λάθος πάσα από τον Παπαδάμου, ο οποίος θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Λογκινίδης πάει ανάμεσα σε τρεις. Έχουν επιστρέψει τώρα οι παίκτες του κέντρος. Ωραίος Λογκινίδης, ωραία πάσα. Θα πάει στο ανάποδο lay-up, δεν θα μπει η μπάλα μέσα. Αργά και μασαλιστικά βγήκε εκτός. Περπάτησε εντός εισαγωγικών στο σίδερο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Μουστό. 29-28, Σίδης. Σένης. Ξανά και εσύ, jump shoot από τη γωνία. Του αρέσει αυτό το γωνιαίο shoot είτε για 2 είτε για 3 πόντους. Και εσύ, υπάρχει rebound και κέντρο που κατεβάσει την επίθεση. Γιάνναρος και Καπετάνιος έχουν σηκωθεί από τον Μαγκρό του Πλάστικα. Κέντρο. Πάει μέχρι μέσα, πάει ανάμεσα σε 2 και απέναντι σε τρίτο από τον τρίτο. Ο ήταν ο Παπαδά που θα κερδίσει το foul. Foul που είναι για 2 βολές. Γιάνναρος θα περάσει στη θέση του Κεσίδη και ο Καπετάνιος στη θέση του Παπαδάμου. Δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη αυξομοίωση στο σχήμα. Πάνω κάτω στο ίδιο ύψος. Άστοχος στην πρώτη βολή ο κέντρος σε άλλα νέα. Αυτό το φάουλ και για την άστοχη. Στη δεύτερη υπάρχει μάχη το επιθετικό rebound του Λαμψίδη. Δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την κατοχή. Υπήρχε πρώτο φάουλ και για την Γκοπλάστικα. Ωραία πάσα πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει τελικά την άμυνα που το ασκήθηκε ο Αρσένης. 31-28. Πάνω που πάνε να χτίσουν μια διαφορά οι παίκτες στην Γκοπλάστικα. Και ένα momentum αυτό διακόπτεται ακαριαία. Σχεδόν βία θα έλεγε κανείς. Μούστος πάει μέχρι μέσα, θα φτωχίσει. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound. Θα συγκρατήσει αυτή τη φορά ο Λαμψίδης στην μπάλα, αλλά έχει πατήσει την baseline. Συνεπώς το 31-28 θα παραμείνει. Αρσένης. Δεν βλέπω το γραφείο, είναι σκράτος. Νίκου.
δεν θα πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Ο Κομετάνιος τη ζητάει και σε δεύτερο χρόνο από τον Γιάννο, δεν θα την πάρει ούτε τώρα. Για τρεις είχε βρεθεί ελεύθερο από τη γωνία, είναι άστοχο ο Νίκου, τα βάζει με τον εαυτό του. Δουκνίδης. Με 1 και 20 ακόμα για την λήξη του πρώτου μισού. Κέντρος. Πάρει το σκρίν από τον Μούστο, δεν θα ψάξει το τρίποντο. Στα 7 δευτερόλεπτα. Έχει μέσα, έχει κερδίσει δύο παίκτες, παίρνει και το φάουλ. Ο Τσουκαλάς. Συγχαρητήματα από τον Στρακαλή. Όλο που έχει χρεωθεί στον Καπετάνιο. Αν ευστοχίσει οι δύο ομάδες θα είναι για μία ακόμα φορά ισόπαλες στους 31 πόντους. Αυτό δεν θα συμβεί, ο Λαμψίδης δεν θα καταφέρει να πάρει ένα ακόμα θετικό rebound. Συνεπώς 31-30 παραμένει. Σένις. Για τρεις, είναι ελεύθερος στην κίνηση σε ένα σουτ σε NBA, είναι άστοχος ο Δημήτρης. Δημήτρης κοιτάει τις επιλογές του, πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει τελικά. Κοίταξε πίσω, κατάλαβε ότι δεν υπήρχε κανένας παίκτης. Ένας παίκτης του κοντά. 31-32 προστάει το ίμιο. Νικού. Πήρε από τη ρακέτα στα 7 δευτερόλεπτα έχοντας τον Τσουκαλά απέναντί του. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καπετάνιο, ήταν σε πλεονεκτικότατη θέση. Έχω την εντύπωση ότι δεν πήδηξε καν για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτό το επιθετικό rebound έγραφε το όνομά του. Κεφαλαία γράμματα. 15 δευτερόλεπτα. Θα μείνει πάλι ελάχιστος χρόνος για τους παίκτες της Γιουγκοπλάστικα. Ντεζαβού πλανάται στην Σόνη Καρίνα, καθώς έχει την τελευταία επίθεση του πάλι ο Λογινίδης, όπως και στην πρώτη περίοδο. Θα πάρει ένα screen, υπάρχει foul. Από τον Γιάννανο είχαν να δώσουν παίκτες στη Γιουγκοπλάστικα. Έχουμε 5 δεύτερα λέει ο Λαμψίδης, 5,2 για την ακρίβεια. Θα πάρει τώρα την παραγιά να δούμε τι μπορεί να βρει το είναι. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει. Φάουλ από τον Καπετάνιο στα 3,8. Τώρα δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι... Γιουγκοπλάστικα, αυτό λέει ο Κυσίδης από τον Πάγκο. Ομαδικά δεν έχουμε άλλο, φανάζει. Τσουκαλάς την επαναφορά. Λαμψίδης θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει. Υπάρχει επιθετικό rebound, δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Ο Μούστος το καλάθι που πέτυχε δεν μετράει. Έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει το καλάθι. Όπως και να έχει, έχουν πολύ καλό foul management οι Toymen. Και η Γιουγκοπλάστικα. Στο τέλος έκαναν πολλά μαζεμένα. 33-32 διαφορά σε απόσταση αναπνοής. Ένα παιχνίδι που, όπως προαναγγείλαμε στις σχετικές συνεντεύξεις, αναμένεται να υπάρχει πιθανότητα να είναι ντέρμπι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, καθώς η εικόνα που επικρατεί μετά από 2 δεκάλεπτα είναι ακριβώς αυτή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού για την 12η αγωνιστική της Development League. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς τα playoffs. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για το... Okay, ακούστηκε πολύ επιθετικό αυτό, ok. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη του δεύτερου μισού. Η κατοχή είναι για την Γιουγκοπλάστικα. Η διαφορά είναι στον έναν πόντο, 33-32 μόλις ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. Στο 3 η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Γεσίδη, ο οποίος πήρε ένα ακόμα τρίποντο από τη γωνία. Στην τελευταία αναμέτρησή τους η... Όλοι μεν είχαν κερδίσει, είχαν επικρατήσει με 62-58 τον Γιουγκοπλάστικα. Ένας ακόμα παράγοντας που συμβάλλει στο στάτους του ντέρμπι που έχει αποκτήσει πάξη αυτό το παιχνίδι. 33-32 υπήρχε λάθος στην επίθεση των Toymen. Και σύντης. Καναρός. Περνάει τον Λογκινίδη, ωραία πάσα. Φανταστική πάσα! Δεν θα καταφέρει να τελειώσει την πάση ο Παπαδάμου. Υπήρχε μπλοκ από τον Τσουκαλά. Μούστος. Πάει μέχρι μέσα, έχει περάσει ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Θα πήγαινε και σε τρίτο, υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Κεσίδη. Φάουλ που είναι για δύο βολές. Πρώτη βολή, 33-33. Εύστοχος και στη δεύτερη.
Νίκου. Στη weak side μια ρυψοκίνδυνη πάσα. Πολύ ρυψοκίνδυνη όπως σας αποδείχθηκε, καθώς ο Λογκινίδης θα κλέψει και θα πάει μέχρι μέσα. Ανάμεσα σε δύο παίκτες που τον ακολούθησαν. Δύο πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Όχι σε τόσο ανοιχτό βασικά. Καθώς τον ακολούθησαν δύο παίκτες στο Λογκινίδη. Ο Γκινίδης άνοιξε το γήπεδο πιο σωστά. 14 δευτερόλεπτα για νέα επίθεση. Λιγοπλάστηκα, θα πάρει ένα screen ο Γιάννενας από το Παπαδάμου. Υπάρχει deflection σε πάσα, ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Λατσίδης. Πάει μέχρι μέσα, είναι σε καλύτερη, σε πιο πλεονεκτική θέση από τον Κεσίδη και 4 πόντοι σε μικρό χρονικό διάστημα για τους Σπόιμενς στο ανοιχτό γήπεδο, στο fast break. Υπάρχει foul. Που έχει χρειωθεί στον Μούστο για δύο βολές. Που εξελέγει ο Παπαδάμου, έχει κερδίσει αρκετά ζευγάρια ελεύθερων βολών ο Παπαδάμου απόψε. Η αλήθεια είναι ότι το play style του το ευνοεί. Ευνοεί την εκμεύση πολλών φάουλ. Έντονη δραστηριότητα μέσα στη ρακέτα. Εύστοχο στην πρώτη. Θα βρεθεί μπροστά με 5 η Τόιμεν. Παίρνει στο συν 4. Και τώρα στο συν 3. 35-38. Ο Γκινίδης. Θα δώσει στον Στρακαλή, θα ξαναπάρει. Ο Γκινίδης και ο Στρακαλής παίζει με στην ίδια πεντάδα. Και πάλι Μούστος. Ο Τζάμψου είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό ριβάντο από τον Λαμψίδη. Δεν το καταφέρει. Ωραία! Πάσα πάρα πολύ γρήγορα, πάει μέχρι μέσα. Λαμβάνοντας πολύ ωραία την πάσα ο Παπαδάμου και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πολλές φορές είπα την μπάλα, δεν πειράζει. Κάλυψε πάρα πολύ τόσο δαπέδι όσο και ένα αέριο χώρο. Παρα λίγο να κλαπεί η μπάλα που θα συγκρατήσει. Λαμψίδης, Λογκινίδης. Στρακαλής για 3, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό ριμπάνο που τον αφήνει. Στον πάγκο κάθονται Βαλκούμας και Καπετάνιος για Γιουγκοπλάστικα και κέντρος για Τόιμεν. Κεσίδης. Παίξε τον φωνάζει από τον πάγκο κάποιος. Πίσω από ένα screen είναι εύστοχος ενώ άλλαξε την μπάλα με τον Νίκου. Βρέθηκε ελεύθερος. Εκμεταλλεύτηκε την γρηγοράδα του εδώ πέρα ο Κεσίδης. Και στόχισε σε δύο πόντους. Σε καλάθι δύο πόντους για να είμαστε πιο σωστοί. Τον Κινίδης. Θα πάρει ένα screen και την μπάλα. Είναι εύστοχος σε σούτ για 3 από τη γωνία. Το πιάστηκε πολύ ωραία με τον Λαμψίδη. 39-41. Κεσίδης, no look πάσα στη γωνία. Είχε βρεθεί ελεύθερος ο Νίκου, δεν πήρε το σουτ. Αρσένης. Ξανά Κεσίδης, για 3, αυτή τη φορά θα το πάρει. Είναι άστοχος, υπάρχει rebound επιθετικό από τον Αρσένη. Πήγε να δώσει μια no look πάσα μέσα στη ρακέτα εκεί που βρισκόταν ο Γιάννενος. Πήρε ποτέ την μπάλα. Το Κεσίδης, ένα ακόμα coach to coach. Τρακαλής θα πάρει την μπάλα τώρα. Μια πάσα που έχω την εντύπωση ότι προοριζόταν πρωτίστως στον Τσουκαλά. Πάει μέχρι μέσα. Ο Νίκου δεν θα κερδίσει το μέγιστο της φάσης, το έμεσο τρίποντο δηλαδή, θα αρκεστεί σε δύο βολές στο φως. Πήρε από τον Λαμψίδη και έχει προαναγγελθεί time out από τον κέντρο για τους Τόιμεν. Ακόμα που σημαίνει ότι οι βολές θα εκτελεστούν μετά από αυτό. 39-41, το παιχνίδι έχει γίνει αρκετά πιο physical. Κάτι που αποδεικνύεται και από το λίγο μας, έχουν γίνει 4 φάουλ σε 3-16 της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena, έχουμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Νίκου θα εκτελούσε βολές έχοντας πάρει το φάουλ από τον Λαμψίδη σε προσπάθειά του να αφήσει την μπάλα στο καλάθι μετά από fast break. Άστοχος στην πρώτη βολή, 39-42 παραμένει. Εύστοχος στη δεύτερη. 41 τώρα είναι 40. Στήριγμα ήταν για το σκορ. Διορθώνουμε το σκορ είναι στο 40-41 τώρα, όχι το 42 ενεργητικό που νομίζαμε προηγουμένως. Συμβαίνουν αυτά. Κέντρος. Μακάρι αυτά να ήταν τα προβλήματα του κόσμου. Κοτσίδης. Σακαλής. Στην γωνία ο Λογκινίδης στα 5 δευτερόλεπτα θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει ένα screen πάλι απέναντι σε πολύ κόσμο. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Λαμψίδη, τον πανταχού παρόν
ρούχα και το, τα πάντα πληρώντα. Όπως αποδείχθηκε σε αυτή τη φάση. Νίκου. Σένις. Μέσα νόλουκ πάσα στο Γεσίδη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, θα κάνει μια πολύ αποφασιστική τρίπλα. Θα κερδίσει φάουλ για δύο βολές. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Λογκινίδη. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Κεσίδης. Πολλές βολές στα 4 λεπτά της τρίτης περίοδου. 41-43. Εύστοχος και στη δεύτερη. 42-43. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε να κάνετε πρόσκληση πρώτη δημοτικού. Έχουμε συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ. Τόιμεν. Σουρακαλής. Κέντρος. Λογκινίδης. Καλό passing game στην περίμετρο αυτή τη φορά. Πάρει ένα screen, υπάρχει η αλλαγή πάνω του Κεσίδης. Κέντρος στη γωνία σου, πια 3. Με άστοχος υπάρχει αμυντικό rebound από τον Νίκου. Γιάνναρος. Έχουν επιστρέψει τώρα οι συμπαίκτες του. Ωραίο passing game. Πάει μέχρι μέσα, λαμβάνοντας πολύ ωραία την μπάλα από τον Παπαδάμου. Δεν καταφέρει να κερδίσει και το φάουλ και το καλάθι του Νίκου. Καλό είναι, φωνάζει από τον πάγκο. Ο Καπετάνιος πρέπει να καρφώσω, λέει, δηλαδή, χαριτολογώντας τον Νίκου. Μπάλα μπήκε και βγήκε και μπήκε τελικά. 43 όλα. Μπάλα με μια μεγαλύτερη περιπέτεια αυτή τη φορά θα βγει τελικά εκτός. Λογκινίδης. Κέντρος. Κέντρος παραλίγο να χάσει την μπάλα από καλή άμυνα από τον Νίκο, ο οποίος παραμόνευε. Θα βγει τελικά η μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Ασένης. Σε ένα 2-2 πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα κερδίσει την παράβαση των βημάτων. Και θα κερδίσει κάποιο φάουλ. Κουτσό έκανες. Φωνάζει κάποιος από τον πάγκο του Νίκου Πλάστικα. Λογκινίδης. Κέντρος. Σταματήσει την τρίπλα στην κορυφή στα 13 δευτερόλεπτα. Αρσίδης. Καμπνάει ανάμεσα από δύο, πάει και ανάμεσα σε... Όχι ανάμεσα, απέναντι σε τρίτο. Στον Νίκου, ο οποίος θα παίξει καλή άμυνα. Παπαδά μου. Σου διατρίσει και βρίσκεται ελεύθερος ο Αρσένης και είναι έστοχος από τη γωνία. 46-43 τροφοδοτήθηκε στην weak side και τιμώρησε την άμυνα του Τόιμεν. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μία ακόμα διακοπή για αλλαγή. Ο Καπετάνιος θα περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Θα αλλάξει πράγματι. Τον Παπαδά μου. Όλα καλά, τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Λογκινίδης. Λογκινίδης. Στα καλής. Στα 13 δευτερόλεπτα. Μούστος. Κέντρος, το spacing μεταξύ τους δεν ήταν καλύτερα δυνατά. Κέντρος στα 5 δευτερόλεπτα, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του στη κορυφή. Θα κλαπεί τελικά η μπάλα. Τώρα 3-1-2-1. Και Σίδης θα δώσει την πάσα. Μία ακόμα στον Γιάννον από τον Νίκου. Ενδεχομένως να υπήρχε overpassing. Νίκου θα πάρει την μπάλα στο 3 από τη γωνία. Είναι άσχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αστέρο. Επίσης έχει πάει και αυτός εκεί πέρα. Υπάρχει block από τον Λαμψίδη. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Νομίζω οι παίκτες θέλουν να με κάνουν τον δεύτερο Eminem. Γι' αυτό με προπονούν. Ο Γινίδης. Παίρνει το σκηνή από τον Μούστο, σουτ για 3 με ωραία καμπύλη, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Κεσίδη. Νίκου. Νίκου πάει στο Eurostep, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει τον Λογκινίδη, ο οποίος έπεσε κάτω, δεν υπάρχει κάποια παράβαση ούτε για επιθετικό ούτε για αμυντικό φάουλ. Λογκινίδης θα κατεβάσει τώρα την μπάλα, είναι στο συν 5 μετά το 43-43. Αμυντικό πλάστικα. Roller coaster. Στις αλλαγές του σκορ. Στα καλής. Ωραία πάσα. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει ούτε με δεύτερο χρόνο. Το
Αύγουστος, υπάρχει λάθος όμως, πέφτει από το κέντρο. Πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Έχει καλή άμυνα ο Καπετάνιος. Νίκου. Ωραία πάσα του Γεσίδη, ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος, ο Διατρής. Όχι, δεν θα το έπαιρνε, δεν θα έχει πάρει άλλα κι άλλα. Τώρα θα βγει εκτός, είναι... Για την γυκοπλαστικά. Σίδης τα έβαλε λίγο με τον εαυτό του προηγουμένως που έχασε τον τρίποντο. Αρσένης δεν θα πάρει το κάτσε σουτ. Μετά από μια προσποίηση ο Καπετάνιος πήγε να σπρώξει, να αφήσει την μπάλα στην περίμετρο. Το έκανε, αλλά εκεί ήταν μόνο παίκτης. Τον Στόιμεν, στον καλή, ο οποίος ζητάει την μπάλα, δεν την πάρει από τον Λογενίδη που έχει κλειστεί από τον Κεσίδη. Καλή άμυνα, έχει σταματήσει την τρίπλα. Θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή Λαμψίδη, σου για τρεις τρακαλείς. Τον και αυτός μαρκαρισμένος με ψηλότερο αντίπολο είναι άστοχος. Καπετάνιος, υπάρχει μία ακόμα λάθος πάσα κέντρο, θα κλέψει πάλι στο κέντρο. Πάει μέχρι μέσα μετά από μία προσποίηση, κατάφερε να ξεγελάσει τον Καπετάνιο. Την εμπειρία του κέντρο, 48-45. Ζητάει την μπάλα ο Γιάννης, την παίρνει στη weak side, έχει βρεθεί ελεύθερο, σου για τρεις. Είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Μούστο. Γινίδης. Γινίδης, ένα πέντε τα ομαδικά φάουλ πλέον. Θα καλείς, έχει κλειστεί. Μαζί φωνάζει ο Νίκου για το... Θα καλείς να τον κλείσουν δηλαδή, έβγαλε την πάση από την γωνία. Το μαθητό σουτ δεν μπήκε. Θα στέλνεις πάει μέχρι μέσα, ταχύτατα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 50-45. Ο Γινίδης θα κατεβάσει την επίθεση. Έχουμε περάσει τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Η Γυκοπλάστικα είναι μπροστά με 5 πόντους στο 50-45. Έχουν 3 ακόμα φάουλ να δώσουν. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να περιορίσουν περαιτέρω τους αντιπάλους τους, οι οποίοι ψάχνουν λύσεις σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Jump shot είναι άστοχο από τον Γινίδη. Ο Καπετάνιος θα πάρει το rebound. Προσένεις. Ο Καπετάνιος ζητάει στην κορυφή, δεν θα πάρει. Νίκου. Θέλει να ποστάρει τον πρωθυπουργό του αντίπαλο που είναι ο Λαμψίδης. Θα γυρίσει, θα βγάλει την πάσα στην κορυφή σου για τρεις. Είναι άστοχος ο Καπετάνιος. Σε ένα σημείο στο οποίο δεν τον έχουμε δει πολλές φορές απόψε. Όσο μάλλον να δραστηριοποιείται από εκεί πέρα με την μπάλα. Κέντρος. Κέντρος θα ζητήσει και θα πάρει την μπάλα ο Λαμψίδης. Θα είναι κατά το λεπτό. Θα καλείς, κοίταξε την γραμμή του τριπόδου. Πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολο καλάθι. Τι voice crack ήταν αυτό. Πέρασε ανάμεσα από δύο, ένα running floater με τα μπλό του δικαίωσε. Και Σίδης. Για να ρώσω. Ζητάει τον Καπετάνιο, τώρα έρχεται αυτός. Δεν θα δώσει κάποιο screen, θα δώσει ο Νίκο πίσω πάρει τον μπάλα, ωραίο pick and roll. Έχει κρυφθεί ανάμεσα από δύο. Μετά από μια προσποίηση ο Αρσένης θα μείνει στον αέρα, είναι άστοχος. Μόνο τα μπλό. Μία φωνάζει ο Τσουκαλάς από τον πάγκο. Θα αναφερόμενο στην επίθεση. Και στα εναπομείνοντα 10 δευτερόλεπτα που είναι όλα για τους Στόιμεν. Για μία ακόμα φορά ο Λογινίδης στην τελευταία επίθεση. Δεν θα πάρει κάποιο screen, υπάρχουν δύο παίκτες πάνω του, θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιάνναρο. Τώρα θα ενδεχομένως το κάνουν δύο ακόμα φάουλ ή έστω ένα. Λίγο πλάστικα. Θα καλήσει. Ο Λογινίδης θα ζήσει και θα πάρει την μπάλα στα δύο δευτερόλεπτα. Jump shoot είναι δύσκολο, είναι άστοχο. Υπάρχει rebound που έχει ζητήσει στον Γιάνναρο. Πάρα λίγο να μπει αυτό που δεν θα μετρούσε έτσι κι αλλιώς, αλλά ενδεχομένως να ήταν αρκετό για ένα περαιτέρω ψυχολογικό boost. Η Γυκοπλάστικα είναι μπροστά με 3 πόντους, 50-47. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελευταία ενιαία περίοδο στη Sonic Arena. Μην είναι μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά, τα οποία προμηνύονται να είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο συναρπαστικά από τα προηγούμενα 30 που έχουμε παρακολουθήσει. Ο Καλάς θέλει να αποστάρει, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει τη ρακέτα. Έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα στη θέση του Στρακαλή. Τον έχουμε δει περισσότερο σε ρόλο οργανωτή μέσα από τη ρακέτα στην αρχή του παιχνιδιού. Νίκου. Από δάμου. Αρσένης στην weak side ζητάει και παίρνει την μπάλα. Ο Γιάνναρος, ο οποίος θα σουτάρει για τρεις, πολύ δύσκολο, μόνο στο μπουκάλι εντός εισαγωγικών του ταμπλό. Είχε απέναντι τον κέντρο. Καλή άμυνα αυτός, ο Γινίδης από την αριστερή πτέρυγα. Ο Γινίδης θα
προσπαθήσει για 3 από τον κέντρο με μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος! Χειροκροτήματα από τον Στραβαλή, 50-52, τρέχουν ένα σερί 7-0 τώρα, το παιχνίδι των σερί, κυρίες και κύριοι, στη Sonic Arena. Από το 50-45 στο 50-52. Νίκου, jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει επιθετικό, διορθωνό, αμυντικό rebound από το κέντρο. Παρασύρθηκα από τον ενθουσιασμό ενδεχομένως. Κέντρος κοιτάει το ταμπλό. Μουστός. Ξανά κέντρο στα 10 δευτερόλεπτα στην κορυφή τώρα. Ο Γιουνίδης έχει πεθεί ελεύθερος, τώρα πάει ο Ορσένης πάνω του. Πάει και ο Γιάνναρος πάνω του, ο Ορσένης πάει μέσα στη ρακέτα. Ο Γιουνίδης, 4 δευτερόλεπτα, κέντρος έχει πεθεί ελεύθερος από πολύ μακριά σου για 3. Είναι άστοχος μόνο ταμπλό, έχει πάει ο Νίκου πάνω του ετεροχρονισμένα όμως. Γιάνναρος. Γιάνναρος. Και Σίδης έχει βρεθεί ελεύθερος, σου για 3. Είναι εύστοχος! Αποκλείεται να μην το έπαιρνε εκεί πέρα. Ξέφτασε και τις επιλογές του, αλλά αποφάσισε να σκάρει για 3. Πράγμα που το έκανε και διακόπτει το σερί των 7 πόντων που έτυχαν οι αντίπαλοι του. Λογινίδης. Κέντρος. Θέλει να αποστάρει ο Τσουκαλάς. Θα δώσει την μπάλα στον Μουστό. Ο Γιουνίδης πάει μέχρι μέσα. Ξανά Μουστός έχει βρεθεί στα 3 δευτερόλεπτα με την μπάλα στα χέρια. Καυτή πατάτα, θα την αφήσει στο καλάθι. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound. Είναι ξανά άστοχος. Θέλει να τρέξει τώρα. Πάει μέχρι μέσα στο lay-up. Στο coast to coast ο Γιάννερος είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound. Δεν θα μπει η μπάλα μέσα. Κάπου τον Παπαδάμου η μπάλα θα βγει εκτός. Αφού όταν έφυγε η μπάλα, κόρνα. Δεν 14 δευτερόλεπτα. Γιάνναρος, ξανά και Σίδης. Κάτσε σουτ από τη γωνία. Και αυτό μέσα! Και σε αυτό εστόχισε ο Κεσίδης. Back to back τρίποντα. Στέλνει τη διαφορά στους 4 πόντους, 56-52. Σε πιο προσωπικό τόνο θα ήθελα να υπάρχουν περισσότεροι παίκτες στους πάγκους για να φωνάζουν και αυτοί και να μην είμαι μόνο εγώ που φωνάζω. Είναι λίγο άβολο, δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Ο Γιουνίδης πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, στάθηκε στον αέρα. Ήταν άστοχος, για απέναντι σε πολύ καλή άμυνα, σε διπλή άμυνα. Αρσένης. Και Σίδης, σουτ για 3. Και αυτό μέσα! 9 σερί πόντι από τον Κεσίδη, κάνει απίστευτα πράγματα από τη γραμμή των 6.75. Πάρτε ομπρέλες, βρέχει τρίποντα στη Sonic Arena, 59-52, διαφορά στους 7 πόντους. Διαχειρός Κεσίδη. Ασύλληπτα πράγματα, έχει πάρει φωτιά ο Κεσίδης στην τέταρτη περίοδο. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω στον Τουκαλά. Κεσίδης, η μπάλα θα κλαφεί. Μπάλα θα βγει εκτός, πήγε να κάνει κάτι πολύ περίτεχνο ο Νίκου. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Γιάνναρος. Δεν σοβαρό, δεν το φωνάζει από τον πάγκο ο Καπετάνιος. Σηκώνει το χέρι ο Νίκου. Κατοχή είναι εκ νέου για τους Toymen λοιπόν. 59-52, για να δούμε τι μπορούν να βρουν. Κέντρος, σουτιά 3 από τη γωνία, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Κεσίδη. Χρειάζονταν αυτό το τρίποντο για να παραμείνουν κοντά οι Toymen. Σουτιά 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος αυτή τη φορά, δεν είναι κάθε μέρα γιορτή. Ακόμα και για τον Κεσίδη. Πίσω έχει πετύχει 3 τρίποντα με περίσχια αυτοπεποίθηση. Έχει βρεθεί στην κορυφή τώρα ο Τσουκαλάς στα 14 δευτερόλεπτα. Μουστός, κέντρος. Λογκινίδης, γωνία φανάζει ο παρακολουθός από τον πάγκο. Λογκινίδης πάει απέναντι σε 2. Jump shoot Μούστος με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Ένα ακόμα. Ξανά τρίτο σερί επιθετικό rebound. Φάουλ από τον Κεσίδη στον Λαμψίδη. 3 σερί επιθετικά rebound πήρε ο Λαμψίδης. Καλό φάουλ φανάζει κάποιος από τους δικοπλάστικα. Για να δούμε αν έστω με βολές θα καταφέρουν να ρίξουν περαιτέρω τη διαφορά οι Toymen. Άστοχος στην πρώτη. Δεν πειράζει, την άλλη φωνάζει στο καλύτερο από την πάγκο. Άστοχος στη δεύτερη. Δεν πειράζει, φώναξε ο Τσουκαλάς τώρα. Αρσένης. Δεν στις δύο. Ο Παπαδάμου πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο από τον ίδιο. Έχει βρεθεί ανάμεσα σε δύο παίκτες. Υπάρχει φάουλ που έχει χρειαστεί στον Τσουκαλά. Έχει έρθει και ως βοήθεια ο Λαμψίδης. Καλά, δεν χρειώθηκε σε αυτό το φάουλ.
πολλές φορές χρεώνεται στην βοήθεια το φάουλ, επειδή εκεί πέρα γίνεται. Γενικότερα. Έστω πως στην πρώτη βολή, ο Παπαδάμου. Άστω και στη δεύτερη, 60-52, διαφορά στους 8 πόντους έχουν κολλήσει μετά το σερί. Από το 45-52 στο ενεργητικό τους η Τόνιμπερ. Από το 45-52 έχουμε πάει στο 60-52. Μέσα θα κερδίσει το φάουλ ο Λαμψίδης. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Λαμψίδης. Μέρος δεύτερο για αυτό στις βολές. Σε μικρόχρονικο διάστημα. Να το χρησιμοποιήσει στη δεύτερη. Ο Παπαδάμου θα πάρει το rebound. Έχει τραβήξει πάνω του δύο παίκτες, έχει βρεθεί ελεύθερο στη γωνία και ευστοχή! Ο Γιάνναρος, 63-32, έχουμε περάσει στα τελευταία 5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Έχουν κολλήσει στους 52 πόντους, ήταν και πάρα πολύ ώρα η Τόιμεν. Για να δούμε αν μπορούν να βγάλουν αντίδραση. Είναι πίσω με 11 πόντους. Η διαφορά φτάνει στη ψηλότερη τιμή της 5 λεπτά πριν το τέλος. Κέντρος, Λογινίδης. Στη γωνία σου, για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το rebound. Τελικό νικητή θα βγάλει εμέσως του Τόιμεν. Κέντρος. Ωραία. Προσπαθεί στον αέρα σε δεύτερο χρόνο. Δεν κατάφερε να αρχίσει ο Λαμψίδης. Κάρφος φωνάζει κάποιος από τον μπάγκο, ωραία πάσα του Νίκου στον Γιάνναρο. Υπάρχει time out από τους Τόιμερ, νόμιζα τεχνική ποινή για λίγο και λέω γιατί. Όπως και να έχει, 65-52, επιτρέπουμε σε λίγο για τα τελευταία 4-23 μήνυτα μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα μετά το time out που έχουν καλέσει, που είχαν καλέσει μάλλον οι Τόιμερ. Για αυτούς είναι η πρώτη κατοχή μετά από αυτό, ο Γινίδης. Κέντρος. Καλής, παίρνει την μπάλα και δεν θέλει να σπαταλήσει χρόνο. Στο για 3 από το κέντρο με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Από τον Παπαδάμου, ο οποίος θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι μέσα, θα... Υπάρχει διπλή τρίπλα. Για να κερδίσει το φάουλ ενδεχομένως. Δεν τα κατάφερε, υπέπεσε στην παράβαση. Τελευταία 4 λεπτά. Βρίσκεται στο μείον 13 η Τόιμεν. 65-52. Σταμάτησε την τρίπλα, κοίταξε το καλάθι προς την μήνα ο Λογινίδης, δεν έκανε το σουτ, στροκαλής. Ξανά ο Λογινίδης. Πάει μέχρι μέσα, βρήκε τείχο το απλωμένο χέρι του Παπαδάμου, ο οποίος θα πάρει το rebound μετά από άστοχο σουτ του Στροκαλή. Μια μακρινή πάσα από τον Κεσίδη, φανταστική προσπάθεια και θα έρθουν δύο πόντοι τώρα, προσφέρουν και θέαμα οι παίκτες στον Γιουγκοπλάστικα. Γιάνναρος στον Νίκου. Πολύ όμορφη φάση. Κέντρος, jump shoot με ταμπλό είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από τον Κεσίδη. Για λίγο προσπάθησαν οι Τόιμεν να ψάξουν τρίποντα. Στο διαδρύς μετά από νόλου πάσα τον Κεσίδη. Είναι άστοχος ο Νίκου. Πήγαν να παλέψουν τη φωτιά με φωτιά. Λογινίδης στο διαδρύς. Στο κάνει και τώρα είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από τον Νίκου. Ποιος θα σταθεί και θα εκτελέσει μπροστά στο απλωμένο χέρι του Τσουκαλά, είναι άστοχος, ένα ακόμα άστοχο τρίποντο, υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Γιάνναρος, αλλαγή! Εκτός μετά από πόδι. Γιάνναρος θα περάσει στον πάγκο Βαλκούμας μετά από αρκετή ώρα στη θέση του, μετά από πολλή ώρα μάλλον. Αν και ο χρόνος είναι μια έννοια σχετική σε μια πιο φιλοσοφική αναζήτηση. Νίκου. Παπαδάμου, ο Βαλκούμας είναι ο φερθές στο κήπεδο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μόλις μπήκες, φωνάζει από τον μπάγκο ο Κοπετάνιος. Το προηγούμενο δεν το λέω, δεν κάνει. Λογινίδης. Σταματάει την τρίπλα, Τσουκαλάς.
για 3 σεκόντες βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για αυτό το στρακαλί για το rebound, είναι άκαρτη η προσπάθειά του. Αρσένης. Στη γωνία και Σίδης. Ωραία πάσα μετά από μια αποφασιστική τρίπλα θα γυρίσει. Fade away. Είναι άστοχος ο Νίκου. Του είπα όχι fade away λέει ο καπετάνιος από τον πάγκο. Συγκρατεί μετά από προσπάθεια ο Στρακαλής του για 3 από το Λογκινίδη. Είναι εύστοχο τώρα 69-55. Αρσένης. Ακόμα δεν θα πάρει την μπάλα από τον Νίκου, υπάρχει deflection από το κέντρο και κλέψουμε τελικά. Ωραία πάσα ψιλοκρεμαστή στον Λογκινίδη, ο οποίος θα κλέψει τελικά και θα συγκρατήσει την κατοχή από τον Παδάμο, ο οποίος του κάνει το φάουλ. Λοιπόν, υπήρχε μια μικρή διασυγκρίνηση στην γραμματεία. Στρακαλής, Λογκινίδης, από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως, ο διατρής είναι και πάλι εύστοχος, 69-58. Για μένα τι φώναζες έτσι. Ισίδης. Αρσένης. Ισίδης, στη γωνία έχει βρεθεί ο Παδάμος. Ο διατρής είναι και αυτός εύστοχος. Πολλά τρίποντα στο τελευταίο χρονικό διάστημα, 72-58. Λογκινίδης, θα αποσκρίσει και πάλι για 3 και πάλι εύστοχος, 72-61. Έχει πάρει προσωπικά ο Λογκινίδης. Στέλνει τη διαφορά στους 11 πόντους. Κυσίδης. Θα χάσει την μπάλα προς τη μην, Στρακαλής. Με συλλεκτός, έχουμε περάσει στα τελευταία 35,9 της τέταρτης περίοδου. Κυσίδης, πάρει από τον Μπαλκούμα. Θα δώσει ένα σκρίν ο πρώτος. Νίκου, έχει γυρίσει, αντιλήφθηκε ότι ήταν αρκετά ελεύθερος, είναι άστοχος όμως. Και απέναντι του τον Τσουκαλά. Λογκινίδης, πάρει το σκρίν από τον Νίκου, το φάουλ διορθώνω από τον Νίκου. Καλά, στεφανά φέρει, Στρακαλής. Ωραία, πάσα πίσω από το... κάτω από τα πόδια. Ευχαριστώ. Τσουκαλάς κρατάει την μπάλα. Αυτό όπως φαίνεται θα είναι και το τελικό σκόρ. Η μπάλα μπαίνει κάτω, την παίρνει ο Λογκινίδης. Είναι από το τέλος μακάρι, έχω δει και έχω χάσει τρίποντα. Αλλά στο τέλος του χρόνου, αλλά όπως φαίνεται πράγματι το τελικό σκόρ 72-61 σε ένα παιχνίδι που πάτησαν γκάζι εντός εισαγωγικών στην τέταρτη περίοδο με. Κυρίως τον Γεσίδη, ο οποίος κρατούσε το σκύπτρο σε αυτό το breakthrough για τους Λιγοπλάστικα. Έκανε φρενήρι ρυθμό από την γραμμή των 6.55 και μετά ακολούθησαν και τα υπόλοιπα. Ακολούθησε και η άμυνα και σιγά σιγά το puzzle συναρμολογήθηκε για την ομάδα. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η σημερινή μετάδοση. Είπαμε ότι είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και οι ομάδες πιο σημαντικά. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει τοξικό ακουστικό υλικό από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από την γραμματεία, από όλο το staff, ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά, καθώς έχετε να περνάτε τέλεια.